Μου. Νιώθω ότι αυτό το μακιγιάζ το έκανα στο γυμνάσιο. It's okay, θα ζήσουμε με αυτό. Τον τίτλο τον βλέπετε, ξέρετε τι θα κάνουμε σήμερα λοιπόν. Θα βάλω στο κεφάλι μου tape in extensions μόνη μου στο σπίτι και ό,τι γίνει. Μόλις έχω βάψει τα μαλλιά μου μαύρα, blue black, οπότε θα δείτε διάφορα μαυράκια και στο μέτωπό μου και στα νύχια μου αναγκαστικά. Άμα ξέρετε κάποιον τρόπο για το πώς να φεύγει αυτό το πράγμα από τα νύχια, πείτε μου. Με ασετόν δεν φεύγει, με λεμόνι δεν φεύγει. Δεν φεύγει γενικά για μια-δυο μέρες. Να ξέρετε, χρησιμοποιώ τον προηγούμενο μου φακό επειδή κάνει πολύ καλό και αθόρυβο autofocus. Ο άλλος μου φακός που είναι πιο καλός, ο Sigma, έχει τέλεια εικόνα, αλλά κάνει πάρα πολύ θόρυβο το autofocus. Λες και ακούς τέκνο. Extensions που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι τα Irresistible Me. Τα έχω ξαναγοράσει αυτά και μου έχουν βγει super, οπότε πήρα πάλι από την ίδια εταιρεία, αλλά πήρα αυτή τη φορά tape in extensions και όχι τα clip in extensions που έχω ήδη. Σας τα είχα δείξει τα clip in extensions στο βίντεο που αντιγράφω την κοτσίδα της Ariana Grande, σχετικά πρόσφατο βίντεο είναι. Τα μαλλιά μου μόλις τα έχω λούσει και τα πάω από εδώ, τα πάω από εκεί, τα κάνω έτσι, τα κάνω αλλιώς και τα συχαίνομαι. Γενικά όταν είναι φρεσκολουσμένα τα συχαίνομαι. Έκανα την έρευνά μου, έμαθα ότι τα tape in extensions είναι σχετικά καλά για το μαλλί, δεν χαλάνε ιδιαίτερα τη τρίχα, δεν μαδάει πολύ το δικό σου μαλλί. Φεύγει η normal ποσότητα που θα έφευγε κάθε μέρα, δηλαδή κάθε μέρα χάνουμε περίπου 100 τρίχες από όσο ξέρω, οπότε από τη στιγμή που αυτές οι 100 τρίχες δεν μπορούν να φύγουν τη μέρα, τις βλέπεις όλες μαζί στο τέλος όταν τα βγάλεις και λες πω πομάδισα εξαιτίας τους, ενώ μαδάμε κανονικά. Τα tape in extensions είναι κάπως έτσι, βγάζεις αυτό το ασπράκι και έχει μία ταινιούλα με κόλλα την οποία τη βάζεις στο μαλλί σου έτσι σε μία πάρα πολύ λεπτή του φίτσα, θα σας το δείξω και στη συνέχεια, και μετά παίρνεις άλλο ένα κομμάτι και το κάνεις τσακ σαν sandwich και ανάμεσα έχει τις δικές σου τριχούλες σαν να λέμε, αλλά πολύ λίγες τριχούλες. Είδα ότι στο site υπήρχε διαθέσιμο μόνο το απλό μαύρο και όχι το blue black που είναι το δικό μου μαλλί, γι' αυτό είπα ότι τα έβαψα. Χρειάζομαι για το κεφάλι μου περίπου 200 γραμμάρια extensions. Αυτό σημαίνει ότι το ένα bundle, δηλαδή το ένα πακετάκι που έχει μέσα 20 τέτοια πραγματάκια, είναι 50 γραμμάρια. Άρα για ένα κεφάλι ολοκληρωμένο και να φέρετε έτσι γεμάτο και σωστό, θα χρειαστείς περίπου 3 με 4 πακέτα. Το ανώτερο θέλω να πιστεύω 4, δεν νομίζω ότι θα πάει 5 που πήρα εγώ. Πήρα ένα παραπάνω just in case. Νιώθω ότι η μπλούζα μου είναι πάρα πολύ κακή επιλογή γιατί είναι μαύρο και δεν βλέπετε τίποτα. Οπότε πάω να αλλάξω και έρχομαι. Τα δικά μου μαλλιά αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε ισχυωμένα ούτε τίποτα. Μου έρχονται ως εδώ. Εγώ μπορώ να βάλω σαν μήκος άλλο ένα τέτοιο. Αν βάλω πάνω από αυτό, θα είναι πάρα πολύ ψεύτικο. Άμα έχεις πάρα πολύ κοντά μαλλί, δεν μπορείς να βάλεις extensions μέχρι τη μέση. Θα φαίνεται πολύ ψεύτικο. Επίσης, συγγνώμη που κοιτάω συνέχεια εκεί, με μπερδεύει αυτό το τετραγωνάκι του autofocus. Είχα συνηθίσει με το manual. Θα γίνω κάπως έτσι για να καταλάβετε. Θα σας βάλω κάποιες εικονίτσες για το πώς υποτίθεται ότι πρέπει να τοποθετήσει το κεφάλι σου τα tape in extensions. Από ό,τι έχω δει, ξεκινάμε με 2 από κάτω και σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Αυτά μένουν στο κεφάλι σου περίπου 2 μήνες. Μετά μπορείς να τα βγάλεις. Είναι επαναχρησιμοποιούμενα. Δηλαδή μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ξανά και ξανά, το μόνο που αλλάζεις είναι η ταινιούλα εδώ πέρα για να κολλάει καλύτερα στο κεφάλι. Όταν τα βγάζεις διάβασα πάρα πολλά reviews και σας είχα ρωτήσει και εσάς και μου είπατε οι περισσότεροι ότι είναι πάρα πολύ ok, αρκεί να βρεις μια καλή κόλλα. Δεν ξέρω κατά πόσο η κόλλα των Irresistible Me είναι καλή, γι' αυτό πήρα και την καλύτερη ας πούμε που διάβασα από reviews που είναι από VP Fashion και πήρα μόνο τα tapes. Τις ταινιούλες. Θέλω να έχω καθρέφτες από όλες τις μεριές από τη στιγμή που τα κάνω μόνη μου. Λογικά θα πρέπει να γυρίσω ανάποδα και να έχω ένα καθρέφτη και γιόλο. Πήρα τα συμπράγκαλά μου, έγινα μία μικρή Ινδιάνα. Αφήνουμε μία του φίτσα ώστε άμα θέλουμε να πιάσουμε τα μαλλιά μας. Παίρνω μία πάρα πολύ λεπτή του φίτσα. Πολύ λίγες τριχούλες. Και παίρνω άλλο ένα και το κάνω sandwich, δηλαδή κλείνω το ένα τουφάκι με το άλλο. Και ανάμεσα σε αυτά τα δύο υπάρχει αυτή η πολύ μικρή τουφίτσα του δικού μου μαλλιού. Εγώ είμαι εξοικειωμένη με το να κάνω περίεργα πράγματα στο κεφάλι μου μόνη μου, οπότε σίγουρα θα πρότεινα να πάτε σε ένα κομμωτήριο. Σαν τρελή γυρνάω να σας πω ότι αν θεωρείτε ότι κάποιο δεν χωράει τελείως,
Μπορείτε απλά να το κόψετε όπως θα κάνω και εγώ για να το διαμορφώσετε έτσι ώστε να χωράει τέλεια στη γραμμή. Έχω κάνει το πίσω μέρος, τα extensions είναι ως εδώ, το κεφάλι μου είναι κάπως έτσι και μου έχει μείνει το μπροστινό μέρος. Έχω φέρει τα extensions ως εδώ, που νομίζω είναι αρκετά ψηλά, οπότε την επόμενη φορά ίσως τα αφήσω λίγο πιο κάτω, γιατί φοβάμαι ότι αυτά εδώ πέρα τα πλαϊνά ίσως να φαίνονται με τον αέρα. Για να δείτε και τη σύγκριση, τα δικά μου τα μαλλιά είναι εδώ και τα extensions είναι εδώ. Έχει μείνει λοιπόν το μπροστινό μέρος που είναι πολύ μικρούτσικο, οπότε πιστεύω θα μας πάρει περίπου μία ώρα το πάρα πολύ. Στο μπροστινό μέρος οι οδηγίες λένε να πάει κάπως με τέτοια φορά, ώστε να ακολουθούν τη φορά του μαλλιού ή κάτι τέτοιο. Οπότε τα δύο κάτω θα τα πάμε έτσι και μετά από ό,τι κατάλαβα ανεβαίνουν και γίνονται πιο ίσια. Θα αφήσω το μπροστινό μέρος γιατί δεν θέλουμε να φαίνονται. Τζακ. Το πίσω μέρος στο κεφάλι μου πήρε περίπου 2 ώρες και πήγαινα χαλαρά, δηλαδή δεν βιαζόμουν κιόλας. Αλλά σας ξαναλέω, εγώ είμαι ένα άτομο γενικά πολύ εξοικειωμένο με τέτοια πράγματα, με το να κάνω μόνη μου. Εδώ είχα κάνει braids μόνη μου. Αν εσείς φοβάστε, εννοείται να πάτε σε hair expert και να πάτε και σε κάποιον καλό. Υπάρχουν κάποια κομμωτήρια που σε αφήνουν να πάρεις τα δικά σου extensions και να πας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις τα δικά τους. Μπορεί να έχεις ήδη. Αγοράζεται το να κάνω τέτοια κοτσιδάκια. Anyway, κατέληξα να χρησιμοποιώ τα tapes που είχα αγοράσει, τα οποία γενικά έρχονται από Αμερική και μαζί με τα μεταφορικά ήταν περίπου 30 δολάρια, αλλά εν τέλει μόνα τους τα tapes είναι από άλλη εταιρεία από τα Iris Distable. Παρόλο λοιπόν που ήταν πάνω από 30 δολάρια, οπότε έπρεπε να περάσει τελωνία, δεν πέρασε. Ίσως επειδή ήταν πολύ μικρό φακελάκι, ήταν ένα κουτάκι τόσο δα μικρό. Τέλεια αυτή η φορά. Τέλεια, τώρα κατάλαβα γιατί το κάνω. Υποτίθεται και τα extensions θα έπρεπε να είχαν περάσει τελωνίο γιατί έρχονται από Αμερική. Αλλά μου είπαν οι κοπελίτσες το σημείωσαν σαν να είναι συνθετικό μαλλί και του έβαλαν μικρότερη αξία, μου έστειλαν ένα mail γιατί μου λέει συνέχεια έχουμε παράπονο ότι πηγαίνουν στα customs, στα τελωνία και δεν πέρασε. Το πακέτο μου ήρθε σε 2 εβδομάδες. Παίζει να φαίνομαι εντωμεταξύ στεναχωρημένη σήμερα. Απλά είμαι λίγο πιο κουρασμένη. Γιατί από το πρωί ασχολούμαι με αυτά, έκατσα και τα έβαψα. Τα έπλυνα ένα-ένα και είναι γύρω στα 200, ξέρω εγώ. Οπότε είμαι σπάση. Αχ, θέλω να τελειώνω. Είχα υπολογίσει στην αρχή, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Το ίσιοσα γιατί δεν ήθελα να το δω με μπούκλες, γιατί η μπούκλα σε παραπλανεί πάρα πολύ για το αν έχεις κάνει σωστή επιλογή ή όχι.
Κοίταξε, τα δικά μου τα μαλλιά μου αρέσουν πολύ περισσότερο, αλλά ήθελα τόσο πολύ μια αλλαγή και λέω να κάτσω να τα κάνω τώρα άλλο χρώμα, δεν λέει. Αχ, είναι πάρα πολύ απαλά τα extensions και είμαι όλη την ώρα έτσι και τα πιάνω. Τα κούρεψα και λιγάκι εδώ μπροστά, αλλά πάρα πολύ πρόχειρα, θα τα φτιάξω αλλιώς. Πίσω είναι κάπως έτσι. Σεξι πιτζαμούλα, τα νιώθω φουλ σταθερά. Δεν ξέρω αν μου αρέσουν πάνω μου τα μακριά μαλλιά. Θα δείξει, θα πρέπει λίγο να το βρω για να μην φαίνεται kits, ας πούμε, ή δεύτερο, επειδή είναι μακρύ μαύρο μαλλί, ξέρεις. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε κάποιες ερωτήσεις και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Μουα! Γεια σας! Γεια σου!